Η Νέα Υόρκη, που δέχθηκε το μεγαλύτερο χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, δεν έχει αλλάξει από πολλές απόψεις. Η περίφημη πλατεία Times εξακολουθεί να κατακλείζεται από κόσμο και αυτοκίνητα. Η Πέμπτη Λεωφόρος παραμένει επιβλητική. Και το άγαλμα της ελευθερίας συνεχίζει να υποδέχεται τους επισκέπτες στο λιμάνι της πόλης. Αλλά το σημείο 0, το κενό στον χώρο που ορθώνονται ανιδίδυμοι πύργοι του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου, είναι μια συνεχής υπενθύμηση του τι άλλαξε. Κάτι άλλο που λείπει είναι το ελληνοορθόδοξο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκονταν δίπλα ακριβώς στους δίδυμους πύργους που παρασύρθηκε και γκρεμίστηκε και αυτό μαζί τους. Ο ιερατικός προϊστάμενος του Αγίου Νικολάου, ο πατέρας Ιωάννης Ρώμας, για πολλά χρόνια έκτοτε περνούσε κάθε μέρα από το σημείο 0 και έκανε την προσευχή του στον Άγιο. Παπαγιάννη, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ήταν κάποτε το ιερό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, έτσι, εδώ σε αυτό το σημείο. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν εδώ πέρα μέχρι τις Σεπτεμβρίου 11. Είμαι ο ιερατικός προϊστάμενος από το 1972 που ήμασταν εδώ πέρα. Τον Άγιο Νικόλαο του χτίσανε μια ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα χωρίς γλώσσα, χωρίς χρήματα, αλλά είχαν μέσα την πίστη τους. Και κοιμόντουσαν μαζί σε ένα δωμάτιο 12 ανθρώποι να μαζέψουν τα χρήματα, να πληρώσουν τα νίκη για να αγοράσουν τον Άγιο Νικόλαο. Το 1916 αγοράσαν τον Άγιο Νικόλαο για 25.000 δολάρια. Δηλαδή χτίστηκε με πολλές θυσίες, με πολλή αγώνα και τελικά καταστράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου παρασυρώμενος από τους δίδυμους πύργους του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Πολλές θυσίες, αγώνες, αλλά περισσότερο η αγάπη που είχαν τότε οι παλαιοί. Ήταν πάνω μέχρι Σεπτεμβρίου 11, το οποίο καταστράφηκε. Ήλθα εδώ πέρα την άλλη ημέρα κάτω να δω τον Άγιο Νικόλαο, αλλά είδα στο μέρος εδώ πέρα ήταν κάπου 15 πόδια ψηλά σίδερα. Ο δεύτερος πύργος έπεσε απάνω από τον Άγιο και δεν αφήνω τίποτα, ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Τότε γονάτισα κάτι πραγματικά, συγκινήθηκα, άρχισα τα κλάματα και υποσχεθήκαμε με Άγιο Νικόλαο θα ξαναχτίσουν πάλι εδώ πέρα στο ίδιο μέρος, διότι το θέλει ο κόσμος. Αλλά όταν κοίταξα γύρω τα μεγάλα κτίρια, τόσους κόσμους που πήγε να βγάλει το μεροκάματο ήταν πεθαμένοι, δεν πήγε κανένα στο σπίτι τους. Ανάμεσα στις οικογένειες που είχαν βοηθήσει στην ανέγερση του Αγίου Νικολάου ήταν και εκείνη της Όλγας Παυλάκου. Η Όλγα βαφτίστηκε στο ναό αυτό και τα τελευταία χρόνια ήταν ταμείας του. Από τα συντρίμια της εκκλησίας, η Όλγα και άλλοι ενορίτες περιμάζεψαν ορισμένα κοιμήλια. Ναι, βρήκαμε ο Άγιος Ζάκυνθος, βρήκαμε μια εικόνα του. Μια εικόνα, βρήκαμε κάτι βιβλία, βρήκαμε καντήλια και βρήκαμε καμπάνα που ήταν μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα. Και αυτά τώρα τα εκθέτετε, τα έχετε βάλει κάπου, πού βρίσκονται αυτά τώρα τα αντικείμενα? Είναι εκεί στην Αρχιεπίσκοπη, αυτοί το βαστάνε μέχρι να ξαναχτιτήσουμε την εκκλησία. Οπότε κάποια μέρα θα τα ξαναφέρουμε σε αυτό το σημείο για να τα βλέπουν και όλοι οι άλλοι, ναι. Όταν με το καλό θα έχει ξαναχτιστεί πάλι ο Άγιος Νικόλαος, έτσι? Ναι, αμέ. Εμείς περιμένουμε για αυτή τη μέρα. Περιμένουμε. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου είναι ο Γιάννης Πιτσικάδης, που επίσης δυσκολεύεται ακόμα να πιστέψει πως έχασε τόσους γνωστούς την 1η Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ δύσκολη μέρα για μας. Είναι 3 χρόνια, αλλά είναι σαν ήταν χτες. Ακόμα κλαίμε για αυτούς που είχαν πεθάνει αυτή την ημέρα. Μπορούσε να ήταν χειρότερα, αλλά και αυτά που έχασαμε αυτή την ημέρα ήταν πάρα πολύ άτομα. Ήτανε τουλάχιστον 30 άτομα από ελληνικές οικογένειες, ναι, ναι. Και πολλοί από αυτούς ήταν και μέλη της εκκλησίας της δικής σας. Ξέρουμε, ήρθαν στην εκκλησία μας, δουλεύουν εδώ πέρα. Κάθε Τετάρτη είμαστε ανοιχτά. Και τα παιδιά που δουλεύουν στο World Trade Center ήρθαν στην εκκλησία μας το μεσημέρι και κάτσανε μαζί μας, ανάβανε ένα κερί και πήγανε πίσω στη δουλειά. Ξέρεις, αυτοί που πέθαναν αυτή τη μέρα ήταν νέοι περισσότεροι. Και αφήσανε παιδιά, σύζυγος. Και ήταν δύσκολα για μας. Αλλά με τον καιρό, όταν έχεις κάτι να κάνεις, κάνουμε καινούρια εκκλησία, αυτές τις δουλειές που έχουμε, μας αφήνουν να πάμε και προχωράμε.
Οπότε πηγαίνετε εσείς, βλέπετε, τους παρέχετε βοήθεια, αν χρειάζεται κάποιος κάτι, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, βεβαίως, τα φροντίζει κανείς. Είναι όλοι μαζί μας. Όλοι είναι μαζί, ε. Είναι μια οικογένεια. Στο σημείο 0 υπάρχει ένα μικρό εστιατόριο του Γιάννη Κοστάλα, στο οποίο έτρωγαν τα μεσημέρια οι Έλληνες που εργάζονταν στους δίδυμους πύργους και που έγινε τις μέρες της τραγωδίας κέντρο παροχής πρώτων βοηθειών στους επιζήσαντες. Η γειτονιά μας είναι τα τελευταία 35 χρόνια και ζούμε εδώ οι επιχειρήσεις μας και το χειρότερο πράγμα είναι ότι ξέραμε πιο πολλούς ανθρώπους που πεθάνανε εδώ από κάθε άλλον, διότι ερχόντουσαν 3-4 φορές την ημέρα και τρώγανε. Και για αύριο εμάς ήταν μια πολύ άσχημη ημέρα. Οπότε ήταν όλοι εδώ ακριβώς απέναντι. Απέναντι, 40 μέτρα, 40 μέτρα, μάλιστα. Και περνούσαν αυτό το δρόμο και έρχονταν στο μαγαζί. Και όλοι μας λέγανε, μάλιστα. Salad brother. Μάλιστα. Μια οικογένεια, είχαμε γίνει μια οικογένεια. Μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης δεν έχουν δώσει άδεια για να ξαναχτιστεί η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον αρχικό της χώρο. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Το νόημα της 11ης Σεπτεμβρίου μας ανέπτυξε με την ευγλωτία που τον διακρίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο οποίος και σαν πνευματικός ηγέτης μας υπέδειξε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει του λοιπού η ανθρωπότητα. Η προοπτική του 21ου αιώνα είναι η προοπτική του ανθρώπου, έστω κι αν φάνηκε από το ήδη από το 2004 με την 11η Σεπτεμβρίου και με τη συνέχεια και με το 2004 με την Τσετσένια, φάνηκε ότι μια τέτοια προοπτική είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Διότι έχουμε μια τέτοια έκρηξη της τρομοκρατικής δραστηριότητας. Αλλά, παρά τα αυτά, πιστεύουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι φαινόμενο παροδικό, διότι είναι αδύνατον τελικά το ανθρώπινο όν που είναι προκισμένο με νου και θέληση και αίσθημα να μην δει ότι η βία δεν προσφέρει τίποτα σε τελευταία ανάλυση. Το αίμα προκαλεί νέο αίμα, το μίσος προκαλεί νέο μίσος, μόνο η αγάπη, μόνο η συμφιλίωση, μόνο η προσέγγιση των ανθρώπων, μόνο η αλληλοκατανόηση είναι η προοπτική του ανθρώπου. Και νομίζω, κύριε Μπίστη, ότι σήμερα όλο και πιο πολλοί άνθρωποι το βλέπουν αυτό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια, τουλάχιστον όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει μια ευξημένη διάθεση ενεργού συμμετοχής σε προγράμματα, σε δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι παθητική αντιμετώπιση και παραπονολογία και κατάρρευση κατά των εγκληματιών, αλλά είναι θετική προσφορά και θετικό κτίσιμο αυτού του κόσμου που θέλουμε να κτίσουμε. Οι τρομοκράτες της 11ης Σεπτεμβρίου, χτυπώντας τους δίδυμους πύργους του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, κατέστρεψαν ένα μεγάλο σύμβολο της αμερικανικής οικονομικής ισχύως. Η επίθεση τους στο Πεντάγωνο είχε σαν στόχο και έπληξε ένα ακόμα σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως. Αλλά εκείνο που δεν κατάφεραν οι τρομοκράτες ήταν να κλονίσουν την αποφασιστικότητα του αμερικανικού λαού να ξεπεράσει την τραγωδία αυτή και με το κεφάλι ψηλά να συνεχίσει να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Και αυτά για σήμερα από τη Ουάσιγκτον. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.